Κύριε Θεό, τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Χρυσάδε και στους ακροατές. Ωραία, είπα πρώτα το στον πληθυντικό. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς. Πλέον βέβαια βρίσκεσαι σε ένα πόστο που για μένα έχει και τεράστια ευθύνη, αλλά είναι και απόρρια της δουλειάς της δικής σου προσωπικά και του team σου γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όπως είπα και πριν, πλέον έχεις αναλάβει την ΚΑΠΑ 19, τη δεύτερη την τάξη, εθνική ομάδα, με πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και προπονητή, αλλά για μένα πάντα το λέω, όλοι εσείς που βρίσκεστε σε αυτά τα τμήματα είστε και παιδαγωγοί. Σίγουρα, πολύ σωστά, Χρυσάνθε, αφού είπαμε, γνωριζόμαστε και μιλάμε στο ελληνικό, είναι τιμή το να εκπροσωπήσει το εθνόσημο και για τρίτη χρονιά έχω αυτή την τιμή. Μας δίνει δύναμη και αυτό που κάνω τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτές τις ηλικίες, ψυχολογία και εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για να αναδείξουμε το ελληνικό ταλέντο, αλλά και να δείξουμε και στην Ελλάδα, γιατί να μην το κρύβουμε λίγο, οι ομάδες μας ακόμα δεν το έχουν, πιστεύω, καταλάβει ότι έχουμε ταλέντο. Απλά αυτά τα παιδιά θέλουν σωστή κατεύθυνση, θέλουν την ανάλογη εξέλιξη και τη διάρκεια και από αυτούς φυσικά, για να φτάσουν εκεί που πρέπει και για την εθνική ομάδα αλλά και για τις ομάδες τους, ώστε να έχουν κέρδος και το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και τα ίδια τα κλαμπ στην ομάδα που αγωνίζονται. Πλέον είσαι, όπως είπα, στην ΚΑΠΑ 19, τα προηγούμενα δύο χρόνια στην ΚΑΠΑ 17. Νομίζω βέβαια η περσινή σεζόν, έχω την αίσθηση ότι είναι η πιο περίεργη, ήταν η πιο περίεργη και πιο δύσκολη για όλους όσους βρίσκονται στον χώρο του ποδοσφαίρου με την πανδημία. Ένα παραπάνω για τις εθνικές ομάδες, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν υπήρχαν και πρωταθλήματα, έτσι. Σταματήσανε και δεν ξαναρχίσανε. Για όλο τον κόσμο φυσικά ήταν η πιο δύσκολη περίοδο που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά όταν μιλάμε για αθλητισμό, όταν μιλάμε για ομαδικό άθλημα και η καθημερινότητά σου είναι να πηγαίνεις στο γήπεδο, να κάνεις προπόνηση, να συναναστρέφεσαι και να αγωνίζεσαι με άλλους 20-25 ποδοσφαιριστές και αυτό κόβεται για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, είναι σαν να έχεις έναν τραυματισμό μεγάλο και να επανέρχεσαι μετά από 1,5 χρόνο στο γήπεδο. Όντως για όλους μας, για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές, για όλο το staff ήταν πολύ δύσκολο. Πιστεύω είμαστε στο τελείωμα αυτής της κατάστασης που πέρασε όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Τώρα προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και τα παιδιά μέσα από την προετοιμασία που εξηγήσαμε, τις ομάδες τους, αλλά και με κάποιες ατομικές προπονήσεις που κάναν, να κάνουμε την πρώτη συγκέντρωση για το ηλικιακό γκρουπ, τα παιδιά 2003-2004, γιατί τον Νοέμβριο έχουν την προγραμματική φάση και όσο γίνεται να αρχίσουμε να βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι, με το καλό να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα που πάλι βλέπω να καθυστερεί πάλι λίγο, για να μπορούν τα παιδιά να βγάλουν την ποιότητά τους μέσα από την ομάδα και μακροπρόθεσμα και από τις εθνικές ομάδες. Πάντως, Τάσο, νομίζω ότι ειδικά για αυτές τις ηλικίες, K16, K17, K18, K19, χωρίς να παίζουν για ένα χρόνο, ήταν σαν να έχασαν ένα χρόνο όλα αυτά τα παιδιά και μάλιστα, διόρθωσε με κάνω λάθος, στην πιο κρίσιμη ηλικία για το ποδόσφαιρο, όντως, έτσι. Όντως, Χρυσάνθε, εμείς στο κομμάτι του αναπτυξιακού λέμε ότι ειδικά K16, K17, K18 είναι οι πιο κρίσιμες ηλικίες, γιατί είναι η εφηβεία, είναι το στάδιο που λέμε αν τα παιδιά πάνε στο υψηλό επίπεδο, γίνουν επαγγελματίες στις ομάδες τους και όντως είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα φανεί ποια παιδιά ήταν πειθαρχημένα, είχαν τη δύναμη και τις συνθήκες το να δουλέψουν ώστε να μην μείνουν πολύ πίσω, γιατί όπως να το κάνουμε δεν θα είναι τα παιδιά όπως ήταν, αν θα ήταν η λειτουργία θα ήταν κανονική. Εδώ θα φανεί ποια παιδιά μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε με κάποιες προπονήσεις ατομικές, είτε υπομαδικές κάποιες ομάδες που κάναν, ώστε να είναι όσο γίνεται σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά το ταλέντο δεν ξεχνιέται, δεν χάνεται, αλλά σίγουρα το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάει σε άλλους ρυθμούς, σε άλλα τρεξίματα, σε άλλες συνθήκες που χρειάζονται για το σύγχρονο ποδόσφαιρο και για το κάθε ταλέντο να εξελιχθεί μέσα από όλη αυτή τη λειτουργία.
παραδοσιακά λέμε και το ακούμε πάντα και ειδικά το συναντούμε όσοι έχουμε την τύχη να ταξιδεύουμε με τις επαγγελματικές ομάδες στο εξωτερικό, ότι οι συνθήκες για τις μικρότερες ηλικίες στο εξωτερικό, παράδειγμα, πάμε συχνά στην Ολλανδία ας πούμε και η ρεπόρτερ του Άρη και η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και των άλλων ομάδων, εντάξει λέμε εδώ και Θεσσαλονίκη τώρα, οι συνθήκες για τις ακαδημίες για να βγουν τα ταλέντα κτλ. Είναι πολύ καλύτερες. Τι είναι αυτό το πολύ καλύτερο, γιατί εσύ το έχεις σπουδάσει να το πω στο αντικείμενο. Τι είναι αυτό το πολύ καλύτερο εκεί στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα. Μου θύμισες, πάμε σε αυτό να το αναλύσουμε, μου θύμισε κάτι καλό ότι επί της ευκαιρίας ότι φέτος δημιουργήθηκαν οι β' ομάδες. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος μπορεί να την είχαμε κάνει και μαζί πάλι τη συνέντευξη. Όταν ήμουν ακόμα στον Άρη, προπονητής στην ΚΑΠΑ 17, ναι. Υπάρχει αν το ψάξεις, γιατί είσαι, όντως, ξέρω ότι είσαι πολύ καλός αυτά, ότι είχα πει πρέπει να γίνουν ομάδες β' ομάδες. Ήμουν δηλαδή πριν 10 χρόνια, μπορεί να είναι και περισσότερο, πριν 10 χρόνια το έλεγα και το τόνιζα ότι οι μεγάλες ΠΑΕ, τότε που ήμουν στον Άρη, ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούν να προσεγγίσουν από την ΚΑΠΑ 19 ή την ΚΑΠΑ 17 κατευθείαν τα ταλέντα. Πρέπει να υπάρχει ένα μεσοδιάστημα, να υπάρχει μια προσαρμογή mm-hmm. με τις β' ομάδες mm-hmm. Για να μπορούν και να εξελιχθούν σωστά, γιατί είναι σε μια κρίσιμη ηλικία, και εκεί να τους αξιολογήσει η ομάδα, ο προπονητής, ώστε να ενταχθούν πιο άμεσα στην πρώτη ομάδα, όχι από την ΚΑΠΑ 19, δηλαδή να βρεθούν κατευθείαν στην πρώτη ομάδα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σταθούν αυτά τα παιδιά. Και φτάσαμε το 2021 τουλάχιστον, παρόλο που δεν ξεκινάνε όλες οι ομάδες, τέσσερις ομάδες στο φετινό πρωτάθλημα, να δημιουργηθούν οι β' ομάδες, που είναι μια πολύ καλή συνθήκη για αυτά τα παιδιά να έχουν το μεταβατικό του στάδιο για να μπορούν να σταθούν αύριο μεθαύριο στις πρώτες ομάδες. Ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν. Είναι αυτό, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι πολύ σημαντικό, οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Δεν μπορεί να μιλάμε για ΚΑΠΑ 19 και να κάνουν γήπεδο σε πλαστικό. Εμείς τα παιδιά λέμε συνθήκες παιχνιδιού, άρα πρέπει τουλάχιστον η ΚΑΠΑ 19, να μην πω όλα τα τμήματα μέχρι η ΚΑΠΑ 15, να υπάρχει φυσικός χωροτάπητας και να κάνουν σε συνθήκες που θα βρεθούν αύριο μεθαύριο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για να μπορούν να ανταποκριθούν. Και φυσικά όλη αυτή η λειτουργία, το να μπορούν να δουλεύουν σωστά οι ακαδημίες, είτε με το δικό τους αθλητικό κέντρο, και για να μην ταλαιπωρούνται και τα παιδιά και οι γονείς, γιατί μην το ξεχνάμε ότι πηγαίνουν σχολείο, έχουν τα φροντιστήριά τους, όλη αυτή η διαδικασία, αν ρωτήσετε ένα γονιό, είναι μια ολόκληρη ταλαιπωρία, ναι. Αν δεν έχει κάθε ομάδα το αθλητικό της κέντρο και κάθε χρόνο προσπαθεί να πάει σε άλλες εγκαταστάσεις, να συνδυάσει το σχολείο, να συνδυάσει τη διατροφή, να συνδυάσει το φροντιστήριο, όλο αυτό είναι τόσο κουραστικό μόνο που το ακούς στην Ελλάδα, που έξω όπου όταν το συζητάμε με διάφορα κλαμπ και με διάφορες ομάδες, λένε ότι στην Ελλάδα είστε ήρωες και που βγαίνουν και τόσα παιδιά να. Και παίζουν σε υψηλό επίπεδο με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν ακόμα. Εδώ έχουμε ομάδες στη Super League που ακόμα δεν έχουν φτιάξει τα γήπεδά τους, με όλα αυτά τα χρήματα πλέον που υπάρχουν στον χώρο του ποδοσφαίρου, είτε από τα τηλεοπτικά, είτε από το στοίχημα ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή νομίζω θα φτάσουμε να έχουμε τη δυνατότητα και στα παιδιά. Γίνεται βέβαια βήματα. Κάποιες ομάδες ήδη έχουν κάνει κάποια βήματα. Σίγουρα. Τα γήπεδα όμως και οι εγκαταστάσεις είναι τεράστιο ζήτημα για τη χώρα μας. Γενικότερο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Να πάμε λίγο στην. Καταρχήν, να μας πεις πώς αφήνεις την ΚΑΠΑ 17 και πώς πλέον αυτό το νέο εγχείρημα με την ΚΑΠΑ 19, η οποία βέβαια έχει και απαιτήσεις. Έχει και, και προοπτικές νομίζω για πολλά παιδιά, γιατί σιγά σιγά θα έχεις εκεί και παιδιά τα οποία λίγο πολύ τα ξέρει ο κόσμος πλέον, δηλαδή συστήνονται σιγά σιγά από τις ομάδες, τουλάχιστον τις μεγαλύτερες εδώ στην Ελλάδα. Ναι, γιατί σχεδόν όλα τα παιδιά είναι σε αυτήν την ηλικία επαγγελματίες, ήδη κάνουν προετοιμασία με την πρώτη ομάδα από τα περισσότερα παιδιά, όπως είπαμε και προηγουμένως με τις β' ομάδες, παίρνουν μια ευκαιρία να μπουν σε ένα πρωτάθλημα επαγγελματικό και με διαφορετικές συνθήκες από το να παίζουν να αγωνίζονται με παιδιά της ίδιας ηλικίας τους, τώρα θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν επαγγελματίες που μπορούν να έχουν παίξει και σε μεγάλες ομάδες και να παίζουν αυτή τη στιγμή στη Ξάνθη, στο Λεβαδιακό, στη Δόξα Δράμας. Άρα καλύτερες παραστάσεις, πιο δυνατό πρωτάθλημα και να δείξουν το ταλέντο τους, αλλά και να
εξελιχθούν καλύτερα και να πάρουν καλύτερες προσαρμογές, ώστε να μπορούν αύριο μεθαύριο να χτυπήσουν την πόρτα της πρώτης ομάδας. Mm-hmm. Σίγουρα αυτά τα παιδιά, έχω την τύχη, γιατί ήταν τα παιδιά της ΚΑΠΑ 17, που είχαμε κάνει μια πολύ καλή προκριματική φάση στην Πάτρα, που είχαμε τρεις νίκες με τη Γερμανία, το Αζερβαϊτζάν και το Καζακστάν και είχαμε περάσει την επόμενη φάση, αλλά λόγω τεχνικών του COVID δεν συνέχισε αυτή η φουρνιά σαν ΚΑΠΑ 17, και το έφερε η μοίρα, η τύχη, να συνεχίσουμε αυτό το ηλικιακό γκρουπ σαν ΚΑΠΑ 19, ώστε ίσως να συνεχίσουν αυτό που αφήσαμε τότε στην Πάτρα και είχε σταματήσει λόγω COVID. Πλέον υπάρχει και ο κύριος Σίμος στην Under 21. Ναι. Νομίζω ότι είστε ένα team γενικότερα από νέους ανθρώπους και νέους προπονητές, όχι νέους ως προς την παρουσία σας στα χρόνια, αλλά νέους σε ηλικία, και το βάζω στο κομμάτι των νέων ιδεών στο ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχει αλλάξει, και θα μας το πεις και εσύ βέβαια, τελείως το ποδόσφαιρο σχέση με πώς ήταν πριν από 10-15 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς, και που ασχολούμαστε με αυτές τις ηλικίες χρόνια, όπως ο κ. Σίμος, εκτός από ένα διάστημα που βρέθηκε στον Όφη στην πρώτη ομάδα, ήταν στον Παναθηναϊκό χρόνια, ήμασταν αντίπαλοι όταν ήμασταν στο Ολυμπιακό. Είναι ένα staff το οποίο ασχολούμαστε χρόνια με αυτές τις ηλικίες και προσπαθούμε να εξελίξουμε τα παιδιά μέσα από τις εθνικές ομάδες. Εδώ να τονίσουμε ότι φυσικά και τον προπονητή της πρώτης ομάδας, τον κύριο Βανσίπ, που με την κατεύθυνση του τεχνικού διευθυντή όλων των εθνικών ομάδων, τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη, έχουμε μια κοινή φιλοσοφία, έχουμε μια συνεργασία. Αυτό είναι ένα στοίχημα και για την εθνική. Φυσικά, γιατί γίνεται πρώτη φορά, πιστεύω, και ότι υπάρχει μια συνεργασία για όλα τα τμήματα και μια κοινή φιλοσοφία. Εδώ πάνω να σε ρωτήσω, να σε διακόψω. Εδώ πάνω σε διακόψω. Ναι. Η κοινή φιλοσοφία σημαίνει ότι παίζουμε όλοι 4-3-3 με αυτόν τον τρόπο, γυμναζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε αυτόν τον τρόπο και πάμε. Γιατί νομίζω στο εξωτερικό κάποιες ομάδες, το έχω δει κύριο Μπαρτσελόνα, Άγιαξ κτλ., κάνουν αυτό. Δηλαδή από την Under 10 πηγαίνεις και λέει θα παίζεις αυτό το σύστημα και θα πάμε με αυτόν τον τρόπο. Ή είναι κάτι διαφορετικό? Ναι. Στα κλαμπ μπορεί να γίνει και πιο εύκολο αυτό. Και μπορεί να περάσει και πιο γρήγορα, γιατί έχει την καθημερινότητα και με τους προπονητές και με τους ποδοσφαιριστές. Στις εθνικές ομάδες η φιλοσοφία, ναι, είναι το σύστημα, αλλά αυτό εξαρτάται και ανάλογα τη φουρνιά, ανάλογα το ρόστερ, ανάλογα τον προπονητή. Η κοινή φιλοσοφία είναι ποδοσφαιρικά, να πούμε, το πώς θα λειτουργήσουμε στο κομμάτι της προπονητικής μονάδας, γιατί δεν έχουμε όλη τη βδομάδα τα παιδιά. Θα έρθουν τρεις μέρες και μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες πρέπει να περάσουμε κάποια κομμάτια τα οποία θα προετοιμαστούν για την επόμενη φορά που θα έρθουμε ή για το επόμενο παιχνίδι που θα έχει το ανάλογο γκρουπ. Άρα αυτή η κοινή φιλοσοφία θα μας βοηθήσει σε όλη τη λειτουργία, θα βοηθήσει τα παιδιά ώστε όταν θα είναι στην ΚΑΠΑ 17 και θα ενταχθώ στην ΚΑΠΑ 19, να είναι κοινό το ασκησιολόγιο, οπότε γρήγορα θα το αφομοιώσουν και γρήγορα, ανάλογα το σύστημα που θα παίξει ο κάθε προπονητής, θα βοηθήσει και την ομάδα, αλλά και τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει από διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη βοήθεια και για μας, αλλά και για τα γκρουπ που θα ανεβαίνουν τα παιδιά και θα πηγαίνουν στο πιο πάνω τμήμα. Mm-hmm. Πριν σου κάνω δύο ερωτήσεις έτσι επικαιρότητας για τις ομάδες μας κτλ. Υπάρχουν άμεσα αγωνιστικές επίσημες υποχρεώσεις για τις ομάδες, για την Εθνική Νέων? Για την Εθνική Νέων έχουμε τα φιλικά το Σεπτέμβριο στην Κύπρο, 1 με 4 Σεπτεμβρίου, για προετοιμασία στην φιλικών παιχνιδιών. Τα επίσημα είναι το Νοέμβριο, αρχές 10 Νοεμβρίου, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, η προγραμματική φάση, που είμαστε στον όμιλο με τη Ρωσία, τα νησιά Φερόες και τη Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί και στην Ελλάδα, σε μια πόλη που θα αποφασίσει η ΕΠΟ. Οπότε θα είναι καλό και για το φιλαθλό κόσμο της Ελλάδος να δει αυτά τα παιδιά, να δει αυτή την ηλικία 2003-2004 που θα γίνει στη χώρα μας, να προσπαθήσει να περάσει την επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ωραία. Ας σου κάνω και μια ερώτηση για το πώς βλέπεις το ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ την δεδομένη χρονική στιγμή. Φαντάζομαι έχεις μια εικόνα από τα πρώτα τους παιχνίδια και ένα σχολιάκι θέλω, εντάξει, όσο μπορείς βέβαια, γιατί
Πάντα ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι και σε μια υπεύθυνη θέση. Με αυτές τις αναβολές, δηλαδή, Τάσο, δεν ξέρω πόσα χρόνια είσαι προπονητής. Υπάρχει καμιά χρονιά που να είπαμε ξεκινάμε 20 Αυγούστου και να ξεκινήσαμε. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ. Ίσως το κάνουμε για γούρι που λέτε, για να πάει καλά η χρονιά. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα, το έχουμε και σαν χώρα και σε όλους τους τομείς όπως το ανέφερες και προηγουμένως. Πιστεύω κάποια στιγμή να γίνουμε λίγο πιο να σαντάρουμε κάποια πράγματα και ο πραγματισμός όντως να ισχύει, γιατί το βλέπουμε συνέχεια έξω όταν λέμε τις ημερομηνίες, το καλεντάρι. Για όλες τις χώρες υπάρχει στάνταρ πρόγραμμα, στάνταρ φιλικά παιχνίδια, ξέρουν τα πάντα από θέμα του πότε οι ομάδες έχουν διακοπή, το πότε υπάρχει το πρωτάθλημα. Είναι ένα. Μα θα πάει να σου πω κάτι. Θα πάει και η Εθνική να παίξει. Θα πάει και η Εθνική να παίξει. Έτσι. Και δεν θα έχουν παίξει παιχνίδια, μόνο όσοι έχουν παίξει στην Ευρώπη. Ναι, και αυτό είναι ένα μείον σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, βλέπουμε ότι μου ανέφερες για τις ομάδες ότι βλέπω ότι γίνονται κινήσεις ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και αυτό είναι καλό και για τους Έλληνες παίχτες, ότι αν έρχονται παίχτες καλοί όμως από έξω για να βοηθήσουν την κάθε ομάδα. Εγώ πάντα θα επιμείνω στο ελληνικό στοιχείο και θέλω να βλέπω πιο πολλά Ελληνόπουλα, αλλά από εκεί πέρα ο ανταγωνισμός πάντα κάνει καλό και πάντα βοηθάει τις ομάδες με τις σωστές επιλογές και να βοηθήσουν όλο το ρόστερ της ομάδας, αλλά και να γίνει ένα καλύτερο πρωτάθλημα που να το χαίρεται ο κάθε φίλαθλος της ομάδας τους, αλλά και όλοι να λένε ότι βελτιώνει το ελληνικό πρωτάθλημα και μόνο όφελος προς όλους μας θα είναι αυτό. Να έρθει ο ξένος, αλλά να αξίζει, λες. Δηλαδή, έτσι, χρειάζεται και αυτό να ανεβάσει το επίπεδο, αλλά να αξίζει. Όχι έτσι, να έρθει ό,τι να είναι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί αφορμή για να μιλήσουμε ήταν και το γεγονός ότι τώρα ξεκινήσατε και τις προπονήσεις αυτές τις μέρες. Έτσι ακριβώς. Σήμερα ξεκινάμε το απόγευμα, ναι. Α, ωραία. Καλή επιτυχία. Και να πάρω όλα καλά και να δούμε, μακάρι, Τάσο, παιδιά Ελληνόπουλα, όπως λες, να διαπρέπουν. Και αν όχι, να σου πω κάτι. Και αν δεν κάνουν εδώ στις δικές μας ομάδες ελληνικές, ας τα δούμε στο εξωτερικό να παίζουν τα παιδιά. Δεν πειράζει. Ο καλός δεν χάνεται, πιστεύω. Που ήδη βλέπουμε αρκετά παιδιά, γιατί εκεί ίσως βρίσκουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα τις ευκαιρίες που επιζητούν. Έτσι. Να ευχαριστήσω και εγώ και εσάς καλή συνέχεια και καλή δουλειά στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.